Η ανεργία, κύριε Στεφανίδη, το έχουμε πει επανειλημμένως, μέρα με την ημέρα αυξάνεται. Δυστυχώς και η κυβέρνηση αυτή είναι λόγια, λόγια και τίποτα. Δηλαδή, ανάπτυξη ακούμε και ανάπτυξη δεν βλέπουμε. Καθημερινώς αυξάνονται άνεργοι και στο νομό μας. Οπωσδήποτε πρέπει κάτι να γίνει. Αλλά εγώ δεν πιστεύω στα λόγια των κυβερνώντων. Για ανάπτυξη. Για ανάπτυξη. Δεν την βλέπω. Γιατί δεν βλέπω και δεν ξέρω και μέχρι πότε θα συνεχιστεί αυτό το κακό. Ήδη στους νέους έχει πάει πάνω από 60% η ανεργία. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι με τα προγράμματα τα οποία βγήκαν τώρα για να πάνε σε κάποια σεμινάρια τα παιδιά και τα λοιπά, ή την κοινοφελή εργασία, δεν είναι ούτε ασπιρίνη. Ο κόσμος θέλει θέσεις εργασίας, σταθερή εργασία και όχι πεντάμινα και τρίμινα και δίμηνα. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Πρέπει να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα και να βρεθεί λύση. Επιτέλους κάτι να γίνει σε αυτή τη χώρα. Πρόεδρε, να πάμε σε άλλο μια. Έχουμε και εκλογές. Ναι, έχουμε την Κυριακή το εκλογικό απολογιστικό μας συνέδριο. Τελειώνει, κλείνει ένας κύκλος. Ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Και την άλλη Κυριακή έχουμε εκλογές στις 17 του μήνα. Οι νέοι οι οποίοι θα έρθουν, το κάλεσμα είναι για όλους να συμμετέχουν και να βάλουν υποψηφιότητες, νέοι άνθρωποι, για να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία γιατί το εργατικό κίνημα τους έχει ανάγκη. Πιστεύω από το ενδιαφέρον που έχουν δείξει κάποιοι εργαζόμενοι να συμμετέχουν στη διαδικασία ότι θα πάνε πολύ, πολύ καλά στο επόμενο καιρό. Υπάρχουν άνθρωποι ικανοί, ικανότατοι, οι οποίοι έρχονται και θα συνεχίσουν το έργο του Εργατικού Κέντρου Κορίνθου. Εσείς που κύριε Πρόεδρε δεν έχετε ξαναβάλει την πάλι υποψήφια. Όχι βέβαια, εγώ ήδη έχω καταθέσει για σύνταξη, οπότε δεν θα ξανασχοληθώ. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, είναι άλλοι 4 συνάδελφοι που είναι στη διοίκηση, οι οποίοι συνταξιοδοτούνται και δεν θα συμμετέχουν. Οπότε θα μπει κατά 60-170 θα είναι νέοι άνθρωποι. Και καλείτε τους εργαζόμενους. Και καλούμε τους εργαζόμενους να συμμετέχουν τους αντιπροσώπους στο απολογιστικό μας συνέδριο και επίσης στις εκλογές να συμμετέχουν όσο μπορούν περισσότερο. Εγώ έχω κάνει, θα κάνω μάλλον την Κυριακή, νήξη για ενιαίο ψηφοδέλτιο. Χωρίς διαχωρισμούς, ούτε κομματικούς, ούτε οτιδήποτε άλλο. Εάν και εφόσον εποδοθεί η πρότασή μας να γίνει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, θα είναι ό,τι καλύτερο για το συνδικαλιστικό κίνημα της περιοχής. Θα το δούμε όμως στην πράξη από την Κυριακή και μετά.